Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Mm. Σα καλωσορίζω σε ένα επεισόδιο. Mm. <laughs> να το βάλω στην αρχή του. <laughs> <laughs> σε ένα επεισόδιο κολαπ. Στο οποίο θα συνεργαστώ με δύο καταπληκτικά φανταστικά αγόρια. Τον Αντρέα και τον Τόμι Χρισόστομο, Οι οποίοι είναι οι host του podcast Χίλιοι και έναν τρόποι να πεθάνει. Γεια σου φίλε Ανδρέα. Γεια σου φίλε Τόμι. Τι κάνεις, πώς είσαι. Φίλε, πρώτα ρωτούμε τις κυρίες τι κάνουν, πώς είναι. Ε, φίλε, θέλω να μου πεις ότι είσαι φαντασματογραφικά, τελικά, εκπληκτικά, γιατί έχουμε τη δεύτερη μας καλεσμένη μέρα τον κύριο Φλαχτού, την εκπληκτική Θέκλα Πετρίδου. Γεια σας. Σε... <laughs> okay, είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό update, upgrade, συγγνώμη, να ο Ανδρέας, νομίζω ότι διαφωνεί. Γεια κυρία Θέκλα Κυρία ε, Θέκλα, παιδιά, είμαι με, θα μπορούσα να είμαι και μαμά σα, αλλά προτιμώ το Θέκλα. Οκ. Okay. <laughs> θα και να καταγραφτεί το ότι επιθυμία στ μέσα okay. στην <laughs> ε, αν υπάρχει ένα άνθρωπο στον πλανήτη η Γη και συγκεκριμένα στην Κύπρο που δεν ξέρει την κυρία Θέκλα, η Θέκλα είναι ψυχολόγο. Όχι, θα να Να σα το yeah. πω εγώ. Ναι. Είμαι ψυχολόγο, σπούδασα στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο, αποφύτησα από τον τομέα κλινική και κοινωνική ψυχολογία. Μετά το πέρα των πανεπιστημιακών μου σπουδών, έχω κάνει διάφορε εκπαιδεύσει σε ψυχοθεραπευτικέ μεθόδου. Έχω συγγράψει μέχρι σήμερα έξι βιβλία. Έχω παρουσιαστεί σε κάποιε τηλεοπτικέ και ραδιοφωνικέ εκπομπέ τα τελευταία 25 χρόνια είχα και δική μου εκπομπή από σε Κυπριακό κανάλι και τώρα ζω και βασιλεύω στο YouTube. <laughs> <laughs> Είμαι YouTuber. Είμαι YouTuber με πολλά ωραία κανάλι. καθημερινά βίντεο. Έχει και podcast πλέον η Θεκλά. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι κατέναν <laughs> ε, Να πούμε <laughs> ότι μια μέρα αν ήμουν στο Twitter και σκρόλαρα και βλέπω κάτι έγραψε και βλέπω Θεκλά το podcast, θα σου μήνυμα. Δεν στείλω μήνυμα και ήταν ευγενέστατη και αποδέχτηκε κατευθείαν. Γιατί να μην αποδεχτώ. Χαίρομαι πάρα πολύ να έχει νέα παιδιά τα οποία έχουν όρεξη, όραμα, ευρηματικότητα, χιούμορ. Πρώτα... Γιατί έχω παρακολουθήσει πούμε... επεισόδια σα. Ναι, έφτασε μετά. Δεν θα πω πρώτα άκουσε με αξίστερα τα λατινούλα. Και επίση έχετε και πέντε αστέρια αξιολόγηση στο Spotify. είπαμε να μα βάλετε κανένα τέσσερα για να πέσει που το όμω. Δηλαδή ούτε εγώ δεν έχω πέντε. Ήταν σε παραπάνω από τους φίλους. Όχι, κοίταξε, είναι στέλλαρα αξιολόγηση. Πέντε στα πέντε σημαίνει ότι οι άνθρωποι που σας παρακολουθούν είναι εξαιρετικά ευχαριστημένοι. Και ακόμη ίσως να μην είστε τόσο πολύ διάσημοι ώστε να αποκτήσετε haters. Σας το απέφχομαι, όχι το να γίνετε διάσημοι, το να αποκτήσετε haters. Εντάξει, ενώ υπάρχει επιτύχεια χωρίς haters. Το λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο... Στείλαμε το μήνυμα, στείλαμε Αντρέα το μήνυμα πριν ένα μισή μήνα. Πρώτο είναι το Απρίλιο που ήταν. Πρώτο είναι το Νομίζω πω ναι. Στι μήνε δηλαδή. Και ψάχναμε τόσο καιρό θέμα, έναν κατάλληλο, ψάχναμε ένα σένια, αλλά επειδή η επικαιρότητα ποτέ δεν μα αφήνει απογοητευμένου, πέθηκε τα μενούλη να που γίνηκε με την πρόταση νόμου στη Βουλή. και το οποίο εννοείται ήταν κάτι θετικό, αλλά το τι ανέβησε στο Κυπράγα, το Κυπράγο Twitter αλλά και στα social media μια, ακόμα μια φορά. Με, μιλώ πάντα για τον ομοφοβισμό, για τι ε, θεωρίες, θεωρίε τι παράλογε, τι ρατσιστικέ. Ε, τούτο μου γίνει και κάθε φορά, οπότε έχουμε κάποια θέμα με έναν, κάποια συζήτηση. Ε, με, για οτιδήποτε αφορά το LGBTQ. Και ε, πώς... Να το πούμε λίγο πιο σύντομα, ναι. αντί να κάνουμε έναν κανονικό επεισόδιο που θα φέρνει να, να τσιλαρούσαμε με μπελάρες και να γελούσαμε, είπαμε να κάνουμε κάτι πιο ε, επικοδομητικό. Και είπαμε να μιλήσουμε αρχικά για τις ε, θεραπείες μεταστροφής, τι, πόσο δουλεύουν, αν δουλεύουν και ποια συμπτώματα, ε, ποια συμπτώματα ε, παρενέργειες στην κοινωνία τους στους ανθρώπους και γενικά για την ομοθυλοφιλία, γιατί υπάρχουν, το λες τον εγώ, άκουσα πάρα πολλέ βλακίες ανά τα χρόνια, και είπαμε να κάνουμε μια συζήτηση με τη Θέκλα που είναι ειδικό, να μην τη φέρουμε τα γυναίκα με ειδικεύσει και άλλε βλακίε. Υπέσχεστε όμω ότι θα με καλέσετε για ένα μπελάρικο podcast. Όχι, <σομίως> 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 δεν Είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρε... να, πω κάτι, να πω λίγα λόγια γιατί αυτό το βίντεο, εάν μου επιτρέπετε, θα το ανεβάσω και στο κανάλι μου στο YouTube. <σομίως> για να σα μάθει και περισσότερο κόσμο από την Ελλάδα κυρίω, παρόλο που έχω 9% από τους 78.000 συνδρομητές στο κανάλι μου είναι από την Κύπρο και οι υπόλοιποι είναι από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Τα παιδιά έχουν έναν πολύ πρωτότυπο podcast, το οποίο έχει τίτλο «Χίλιοι και έναν τρόπο να πεθάνει». <laughs> το οποίο έχει μέσα χιούμορ, έχει μέσα καταπληκτική κυπριακή διάλεκτο το λέω γιατί οι άνθρωποι που είναι εγγεγραμμένοι στο δικό μου κανάλι τρελαίνονται για την κυπριακή διάλεκτο, okay. τρελαίνονται οπότε μπορείτε να, προ... να ακολουθήσετε το podcast των παιδιών στο Spotify, στο Apple, στο Google Podcast ή όπου αλλού αποκούτε podcast εγώ αντιλαμβάνεστε ότι Άρχισα και καλαμαρίζω γιατί μιλώ με καλαμαράζου λίμερα. <laughs> καλαμαρίζω σημαίνει μιλώ, μιλώ την κοινή δημοτική. Καλαμαράδες είναι οι Έλληνες που δεν είναι από την Κύπρο, που είναι εξ Ελλάδος. Ε, και αυτό που είπατε προηγουμένως είναι ότι έχει ψηφιστεί στην Κυπριακή Βουλή κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή που είναι η ποινικοποίηση των θεραπείων μεταστροφής, η απαγόρευση. Το οποίο είναι μια τεράστια επιτυχία για τη χώρα μα, ότι ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο μα τέτοιο. ωραίος ωραίο νόμο. Όμω, όπω πολύ ορθά είπατε, η συζήτηση του νομοσχεδίου έφερε στην επιφάνεια πολλέ ομοφοβικέ καταστάσει, συντηρητικέ κ.ο.κ. Και... Και, και νομίζω ένα από τα κύρια προβλήματα ε, τη κοινωνία γενικότερα, αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν η άγνοια. Και κυρίω η άγνοια για το τι ήταν η, μεταστρα... η... η θεραπεία μεταστροφή και τι προκαλούν. Μακροπρόθεσμα μετα... η θεραπεία Λεδιά, μεταστροφή. Αν θέλετε να συστηθείτε, ποιήστε για το κανάλι μου και μετά κόφηκε. Ναι, ναι. Τώρα το σκέφτηκα. Εγώ είμαι ο Είχω... Χρυσό Τόμα Καραλάμπου. Έχω πτυχία ιατρική και τώρα καμία ειδική. Ε... παθολογία με στόχο τελικών την ρευματολογία. Α τι ωραία. Γεια <laughs> <laughs> Ρευματολογία. Mm. Έλα να σου πω ότι αυτό άνοσα δυστυχώ είναι πάρα πολύ στη μόδα και χρειαζόμαστε καλού ρευματολόγου. Μπράβο, μπράβο. Ε, ο Τόμι δεν ξέρω αν θα είναι ένα από του. <σομίου> Σίγουρα θα είναι καλό. Άτε ρε. Θα είναι ο καλύτερο γιατί είναι ένα πολύ έτοιμο και. <σομίου> <σομίου> ναι, για να σε αντέχει. Ακριβώ. Ευχαριστώ. Ένα από τα προβλήματα που είχαμε τώρα να έχω γραφίσει έτσι είναι ότι αντέχω δεν τον εαυτό μου. Ο Ανδρέα με τι ασχολείται. Εγώ είμαι ο Δοντοτεχνίτη. Ο Δοντοτεχνίτη. Ναι, και εγώ απλά είμαι για συναυτισμό τη παρέα. Εγώ <σομίως> βασικά <σομίως> έχω το μιλά ιατρική και εγώ απλά σχολιάζω την ιατρική με τον. Ωραία, ο Αντρέα έχει πάρα πολλέ γενικέ γνώσει σε διάφορα στομεί και πολλά ωραία έχουν με γι' αυτόν και αρέσει να γάμουμε το κατσουμαζί. Ο Ιωσήλ, πρώτη φορά. Έναν πρόμαν αναπτύσσεται. Αντρέα, το να είσαι όλο το τεχνίτη δεν σημαίνει ότι δεν είσαι επιστήμονα. Ναι, Έχω σχέση με την ιατρική. Όχι, έχω κάποια σχέση. Με έναν κλάδο τη ιατρική, την οδοντιατρική που είναι Και όπω το είπε, ήταν σαν να τριμπωτιμούσε την ιδιότητα. Σου μην. Γιατί δεν σου έχει τύχει να σου βάλουν γέφυρα που να μένει εγκαλαφτιαγμένη. Έχει τύχει στου μεγαλύτερου και ξέρουν. Και μαζί με τον φίλο του, αποφάσισα να κάνουμε ένα podcast όπου θα μιλούμε για την ιατρική, να για πολλά σπάνια νοσήματα με κάποιον είδου χιούμορ, όσο γίνεται να κάνει χιούμορ για στενιάς. Και δίνεται και ιστορικά δεδομένα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ παρακολούθησα πολλά από τα επεισόδια σα κάνοντα δουλειέ. Ευχαριστώ. Mm. Ευχαριστώ. Είμαστε εδώ, Μολάδημα. Είμα. Το λοιπόν, είπαμε πρώτα να ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή το podcast. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε με το τι είναι. Λοιπόν, με τα πράγματα που διαβάζουμε. Μπράβο, σωστά. Τι είναι mm -hmm. κάποιες ε, προσπάθειες οι οποίες έγιναν δυστυχώ από γιατρούς, δυστυχώς από ψυχιατρούς, δυστυχώς από ψυχολόγους, από παπάδες, από θεολόγους, από κάθε λογής ανθρώπους που δεν σέβονται την διαφορετικότητα, ε, οι οποίες κυρίως ε, συνέβηκαν πριν 40, 30, 50 χρόνια. Κανονικά στις μέρες μας δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Θεραπεία μεταστροφής τι σημαίνει. Παίρνουμε έναν νεαρό παιδί, έναν έφηβο, ο οποίος μεγαλώνοντας ανακαλύπτει, αναγνωρίζει ότι έχει γεννηθεί με ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, ότι δηλαδή ερωτεύεται ανθρώπους του ιδίου φίλου, αν είναι αγοράκι είναι ερωτεύεται αγοράκι, αν είναι κοριτσάκι είναι ερωτεύεται κοριτσάκια. Το μαθαίνει η οικογένεια, ο περίγυρος, πανικοβάλλονται γιατί θεωρούν ότι είναι αμαρτία, ότι είναι κάτι λάθος κάποιος να είναι ομοφιλόφιλος και σπέβδουν να πάρουν το παιδί σε ειδικού ή σε παπάδες ή δεν ξέρω εγώ σε τι άλλο, προκειμένου να το πείσουν ότι πρέπει να αλλάξει τον ερωτικό του προσανατολισμό. Θα προσέξετε ότι δεν χρησιμοποιώ τον όρο σεξουαλικών προσανατολισμό και το κάνω επίτηδες, επειδή καινούρια σύσταση που γίνεται για τα θέματα α, των ανθρώπων με διαφορετικών ερωτικών προσανατολισμών είναι να μιλάμε για ερωτικό προσανατολισμό. Γιατί δεν σημαίνει ότι αν ένας άνδρας είναι ομοφιλόφιλος ή μια γυναίκα είναι ομοφιλόφιλη ή ένα ένας άνθρωπος είναι αμφιφιλόφιλος ότι μόνο το σεξ τον την απασχολεί και δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει καρδιά, δεν θέλει να η αγάπη στη ζωή του. Πολλά, πολλά σημαντικό να πάτε. και μια από τις ερωτήσεις μετέπειτα ναι, να Όσο μιλήσουν νο... για ό,τι θέλετε. Ναι, μετά όταν δικιώσουμε το... Λοιπόν, είχα φιλοξενήσει στο κανάλι μου στο YouTube πριν τέσσερα χρόνια έναν κύριο ο οποίος μίλησε, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο. Α, δεν νομίζω είχα ότι Είχα φιλοξενήσει έναν άνδρα, ήταν 38 χρονών τότε, ο οποίο μίλησε με πλάτη και με αλλοιωμένη τη φωνή και περιέγραψε την εμπειρία του που ο ίδιος είναι ομοφιλόφιλος ότι mm -hmm. είχε δεχθεί προσιλητισμό από έναν Κύπριον ιερέα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Κύπρου, σε μια συγκεκριμένη ενωρία, ο οποίος έκανε αυτόν το, το έγκλημα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τα δύο πράγματα δύο με δύο. το όνομά του, προσπαθούσε να έπαιρνε υπό την προστασία του άνδρε κυρίω ή μόνο, άνδρε οι οποίοι είχαν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό και προσπαθούσε να τους αλλάξει τον ερωτικό του προσανατολισμό. Ο άνθρωπο αυτό ένιωσε βαθύτατα ψυχικά, πνευματικά, συναισθηματικά, ηθικά κακοποιημένο. Και είχε έρθει τότε στο γραφείο μου και κάναμε ένα βίντεο στο οποίο καταγγείλαμε αυτήν την κατάσταση το 2019 για το ότι ένα ιερέα στην Κύπρο τότε δρούσε με αυτόν τον τρόπο. Και κάτω από εκείνον το βίντεο γράφτηκαν πολλά σχόλια από άλλου ανθρώπου οι οποίοι είπαν αναγνωρίζουμε, δεν είπαμε φυσικά το όνομα του ιερέως, αναγνωρίζουμε ποιο είναι και έχω πέσει και εγώ στα δίχτυά του και δέχθηκα και αρκετά email. Άρα ξέρουμε, ξέρω σίγουρα προσωπικά <Δυσχελόνη> ότι μέχρι το 2019 τουλάχιστον υπήρχε ένα ιερέα ο οποίο έκανε θεραπείε μεταστροφή. Όταν ήμουν. Είμαι... Ναι, Και στην Κύπρο, να ε, το επιδημολογικά, οι θεραπείε μεταστροφή πλέον έχουν την εικόνα. Έχουν, εν, δηλαδή, δεν θα γίνουν ψυχολόγων, δεν θα γίνουν γιατρών και γενικά με το παγκόσμιο. Μην το πει. Μην, <σχελόνη> μην <σχελόνη> το πει. <πείς. Δυστυχώς, σχελόνη> Δυστυχώ και... υπάρχουν και ψυχίατροι, υπάρχουν και ψυχολόγοι οι οποίοι είναι πίσω δεν είναι ενημερωμένοι για τι εξελίξει της επιστήμης της ψυχολογίας... και της επιστήμης της ιατρικής. Τους διέφυγε Μα, ότι νομίζω ήδη νομίζω. από το Δεκέμβριο του 78 ή του 73 α, λεπτό, Δεν θυμάμαι του το, 8, 20, το 53, νομίζω. Ότι νομίζω. από το Δεκέμβριο του 73 δηλαδή πόσα χρόνια πριν, 50 χρόνια πριν... Ε, 50, πριν νομίζω, ναι, 50 χρόνια ακριβώς. Τους διέφυγε ότι 50 χρόνια πριν η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία αφαίρεσαν την ομοφιλοφιλία από τις διαταραχές από τον DSM. Τον DSM είναι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εχειρίδιο Διαγνώσεων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούμε για επίσημες διαγνώσεις. Υπάρχει και το ICD του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγεία, αλλά το ISND έχει μέσα περισσότερο σωματικέ διαταραχέ και έχει μια υποκατηγορία με τι ψυχικέ διαταραχέ. Οπότε, αν θα γίνει κάποια επίσημη διάγνωση για σκοπού αρχείου, για σκοπού δικαστηρίου, για σκοπού ιατρικού φακέλου, γίνεται με βάση τον DSM. Διέφυγε, διέφυγε σε αυτού του, δεν θα του πω συναδέλφου, λεγόμενου, yes. ούτω καλούμενου ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ότι έχει 50 χρόνια που έχει φύγει η ομοφιλοφιλία από τι παραφιλίε από τις διαταραχές της ψυχικής, ότι θεωρείται πλέον μια, ένα natural variation, μια φυσιολογική διαφορετικότητα, μια ποικιλία του, ανθ, της, του ανθρώπινου που, ερωτικού προσανατολισμού τους διαφεύγει και κάνουν εγκληματικές πράξεις με το να προσπαθούν να κάνουν πλήση εγκεφάλου σε φίβους, νεαρά παιδιά και αγόρια και κορίτσια για το ότι αυτό που είναι η φύση σου, αυτό που νιώθεις, είναι λάθος, είναι αρρώστια, είναι αμαρτία, είναι κάτι κακό και πρέπει να το αλλάξεις. Δυστυχώς πρόσφατα έλαβα τρία email από τρία διαφορετικά παιδιά, όχι από την Κύπρο, από την Ελλάδα, οι οποίοι με μιλήσαν ε. για συγκεκριμένο ψυχολόγο ο οποίος κάνει ακόμη αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι τραγικό τούτο το πράγμα. Ροιανή... Εμένα η ερώτηση μου είναι η εφιέν του την πληροφορία ή είναι προκατάληψη, είναι προκατάληψη το πράγμα δηλαδή απλά για... δεν αποδέχονται ότι... Είναι ηρωνικά που το είπα του διέφυγε ε, ναι, ε, 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 το Ξέρω δεν είναι ηρωνικά, ναι. απλά Κοίταξε, να το πω για να <σχελίδι> κάποιον άνθρωπο μου το καταλάβει Αντρέα μου νομίζω ότι έχει πάρα πολλοί κόσμοι οι οποίοι είναι αδιάβαστοι αδιαβαστοί ε, παντελώ. Εγώ, εγώ νομίζω, να... εγώ νομίζω να να δεν αναγνωρίζουν την επιστημολογία. Ναι. Ε Εντάξει όλοι όσοι είμαστε σε αυτήν τη συνομιλία να έχουμε τελειώσει έναν πανεπιστήμιο και αναγνωρίζουμε τι σημαίνει επιστήμολογία και τι σημαίνει επιστημονικό νεύρημα και τι σημαίνει επιστημονική αρχή. Δεν τα αναγνωρίζουν όλα αυτά. Προφανώ είναι άτομα τα οποία επίση πιστεύουν και σε θεωρίσει συνωμοσία υποθέτω ή επίση μπορεί να είναι ιδιαίτερα θρήσκοι δεν ξέρω εγώ τι άλλο προφίλ να έχουν, γιατί σίγουρα επιστήμονε αυθεντικοί που να είναι όντω επιστήμονε δεν είναι. Δεν δικαιολογείται yeah. σήμερα. Πριν το 1973 yeah. να το καταλάβω. <laughs> <laughs> Πρόσφατα <laughs> ακούω το ευκεί ένα podcast με τον Αλέκο Μοδινό. Το Φοβέρος ο Αλέκος. Ο Αλέκος είναι εξαιρετικός. Ναι, παράδειγμα προς μηνίσεις... Ναι, εγώ θέλω να πω ότι ας πούμε και ήταν η, η, το 1987 όταν έγινε που πήγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το 1989 που ήταν ακριβώς που φτιάχνει ο Αρχιεπίσκοπος και πένω ότι ήσασταν λιμωδινοί Ας πούμε, το πράγμα ήταν η νόρμα, σχεδόν η νόρμα, ενώ ήταν η κοινωνία τέτοια. Και αν το πράγμα είναι βερισσιά, αν είμαστε και εμείς μοδινοί φιλάντερα, νομίζω ότι όλοι είμαστε μοδινοί. Εγώ θέλω να πω ότι η κοινωνία είσαι μείνει τώρα η κοινωνία προχωρά, απλά... Να σου πω, επειδή ήμουν είναι... μικρό παιδί τότε, είμαι γέννημα του 1975, θυμούμαι μεγαλώνοντα του γονεί μου και άλλου θρήσκου ενήλικε να αναφέρονται στον Αλέκο Μοδινό με πολύ άσχημα λόγια. Και όταν εγώ ίδια προσωπικά ω ενήλικα πλέον είχα την τιμή να γνωριστώ με τον Αλέκο. Συνεργαστήκαμε επικουρικά, εθελοντικά, στον προγραμματισμό για τα πρώτα Pride, στο πρώτο και στο δεύτερο. Mm -hmm. ε, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα για το, τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στο πώς κατηγορούσαν εκείνον τον άνθρωπο και πώς χτίζαμε μια εικόνα ότι πρόκειται για έναν παλιάνθρωπο, έναν ανήθικων άνθρωπων, έναν τέρα και γνώρισα έναν κυριολεκτικά άγγελο. Άγγελο. Άγγελ. Πραγματικά, πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό. Εξαιρετικά ηθικό στοιχείο ο Αλεκό Ομοδινό. Είμαστε και γείτονε μετά πολλά χρόνια στη Λευκοσία. Να και είναι και έτσι ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Να πούμε και για του φίλου τη Ελλάδα ότι ο Αλεκό Ομοδινό ήταν το άτομο που από ποινικοποίησε ε, ουσιαστικά στην Κύπρο, παίρνοντα σε δικαστήριο την Κυπριακή Δημοκρατία, το, τον ομοφιλοφιλισμό, μιλάμε. Ομοφιλ... Ρε, δεν υπάρχει ομοφιλοφιλία, είναι η λέξη. Συγγνώμη, είναι λίγο Λοιπόν, επάντρεψε <laughs> δύο λέξει. Ομοφιλοφιλία και προσανατολισμό, και καμία στιγμή. Ένα δεκατό χειρό. Ομοφιλοφιλισμό είναι, είναι <laughs> από εσά uh, copyright. Ναι, ναι, ναι. copyright. Ναι. Ε, με δικαστή τον, τον Γιον Đουλέλλου, Πώ το mm -hmm. λενε ρε παιδί, γιατί ήταν και υποψήφιο πρόεδρο. ο Δημητριάδη. Ναι. ναι, ναι, το, το τον Αχηλέα τον Δημητριάδη. Με δικηγόρο τον Αχηλέα τον Δημητριάδη, κατήγγειλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Νέα Ένωση, νομίζω, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καταδικάστηκε. Στο. Δικάς... Ναι, στο... Ναι. Λουξεμβούργο, νομίζω. Ένοι. Yeah. Yeah. Δεν είμαι σίγουρη που. Στα ανθρωπίνα δικαιώματα, νομίζω, που ήταν. Νομίζω στο, το... δικαστήριο, στο ευρωπαϊκό, ανώτατο, δικαστήριο, ε, ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομίζω, χωρί να είμαι σίγουρη. Παρόλο που είχα, συμμετά, είχα συμμετάσχει και σε μια. στο Τράπεζα που ήταν ο Αχηλέα, ο Αλέκο, και εγώ. Και Μιλούσαμε για όλο το θέμα πριν 10 χρόνια, ξέχασα ακριβώ σε ποιο δικαστήριο. Και κατάφερε κατα... το... το να καταδικαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία για εκείνον των νόμων και είναι αναγκαστή και νομίζω πλήρωσε και πρόστιμο την Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, πλήρωσε είναι... πρόστιμο. Ναι, πλήρωσε πρόστιμο. Ας συμβαίνω ότι είναι... Ευχαριστώ, στο podcast είπε ότι είναι πια σαν χρηματική μην αμοιβή. Όχι ο ίδιος, ε, πλήρωσε πρόστιμο στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκή... Yeah, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Γιατί ναι, καθιστριμένα... πλήρωσε να... πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη συμμόρφωση. Νομίζω, παιδιά, μπορεί να το λέω λάθο, δεν ήξερα. Τούτων που ξέρω είναι ότι ο Αλέκο Ομοδινό εκανόνισε τα, έβαλε δικά του χρήματα, δικού του πόρου, γιατί είναι ευ... δεν είναι φτηνό σπορ να πάρει τη χώρα σου σε έναν Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Είναι πολύ ακριβό σπορ ε, επιφανή αρχιτέκτονα ο Αλέκο, πανέξυπνο άνθρωπο, γλυκίδα όπω σημαίνει προηγουμένω. Και στον Αλέκο Μοδίνων οφείλουμε το γεγονό ότι η, η ομοφιλοφιλία έχει ποινικοποιηθεί στην Κύπρο πιο νωρί από ό,τι στην Ελλάδα. Πάλι και εδώ είμαστε πιο <laughs> πριν. <laughs> για έναν Αλέκο γίναν όλα. <laughs> Ξέρετε ότι ο Αλέκο ε, για να... χρόνια, ξέρω το κάνουν ακόμα, για χρόνια ο Αλέκο λειτουργούσε μια γραμμή βοηθεία για ομοφιλόφιλα παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχει ακόμη. ένα hotline, ναι. ναι. Από ό,τι, είδα ότι τα, τα πράγματα όλα μετάφεραν τα στο μετά accept. Μπορεί. Δικά ναι. Δηλαδή κάμα δεν υπάρχει ]úa. ακόμα σε η οργάνωση του. Σε κάποια φάση τούτη, όμως από μόνο του ιδιωτικά καθόταν <σ Ved> κάθε βράδυ και μιλούσε στο τηλέφωνο με τι ώρε, με παιδιά στην εφηβεία, ναι. νεαρούς ενήλικες. Δεν το αναγνωρίζετε το έργο του Αλέκου. Δηλαδή αν σταμαίζετε κάτω μας στον δρόμο δεν νομίζω πέντε να τα ξέρουν. Και μπορεί να είναι πολύ πουλά Ενώ το δούμε που έκαμε που πρόσφερε για την Κυπριακή κοινωνία. Να σου πω κάτι. Επειδή ω νεότερη Κύπρια, εγνώρισα κάποιου παλαιότερου Κύπριους οι οποίοι είναι Πέραν από τον Αλέκο εγνώρισα και τον Μακαρίτη, τον Τάκη, τον ευδόκαν τον ψυχίατρο. Mm -hmm. Τόσο ο Τάκη ο Ευδόκας όσο και ο ο ομοδινό, ήταν δύο Κύπριοι οι οποίοι ήταν μπροστά από την εποχή του και τόλμησαν να μιλήσουν ανοιχτά για πράγματα τα οποία ήταν ταμπού. Ο Μεν Τάκη εμίλησε τότε για τον αρχισισμό του Μακαρίου και τόλμησε να βάλει θυποψήφιο του τότε Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στι προεδρικέ εκλογέ, και έλεγε είναι Αυτό... ένα Πόσο μπροστά ήταν ο Ροτάκη ο Ευδόκα. Και ο Μένα Λέκο Μοδινό έκανε όλη την επανάσταση σε σχέση με την αποποινικοποίηση τη ομοφιλοφιλία. Και τον Τάκιν τον Ευδόκα, και τον Αλέκον τον Μοδινό η κοινωνία, η κυπριακή, η συντηρητική, η καθυστερημένη, μου επιτρέπετε. Καθυστερημένη όσον αφορά στην Κονολική τεχνολογική αδελ... εξέλιξη. Σε όλα. Στην κοινωνική εξέλιξη. Ναι, και... λάθο η τεχνολογική εξέλιξη. Καθυστερημένη όσον αφορά στην α, αποδοχή των εξελίξεων τη κοινωνία, um, την Επιστή. αποδοχή των ευρημάτων τη επιστήμη. Αυτού του ανθρώπου του έκαναν καρικατούρε και του κορόιδευαν. Mm -hmm. Οπότε mm -hmm. χρειάζεται να μιλούμε για αυτού στα σημερινά podcast. Ειδικά mm -hmm. podcast όπω το δικό σα που ακούν πολλά νεαρά παιδιά, ούτω ώστε να ακουστεί η αλήθεια, η ιστορική αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πρωτοπόροι. Ετολμούσαν mm -hmm. να μιλήσουν τότε που έχανε πολλά μιλώντα. Εννοείται. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά που να έχει και έναν τόσο πρωτοπόρο άτομο μπροστά να μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε και να μην τον καταδικάσουμε την επόμενη φορά. <laughs> Μια <laughs> <laughs> Θα γελάσω μόνο. <laughs> <laughs> ε, σε αυτό σημείο όμω, εγώ να ήθελα, αφού μιλήσαμε για πρωτοποριακά άτομα, να μιλήσουμε και λίγο για την ιστορία ε, της... Έναν brief, ε, μια brief ιστορική αναδρομή για τι θεραπείε ε, μεταστροφή. για ε, να ξεκινήσουμε λίγο με τον ε, Richard Warcraft Embing, Αυστρία, κύριε. <laughs> και σκότωσα εδώ, ξέρω εδώ. <laughs> <laughs> θα το πει εσύ, εγώ δεν το ξέρω τότε. <laughs> ο οποίο ήταν ο πρώτο, ουσιαστικά, ήταν. Έγραψαν την πρώτη. η ε, επίσημη δημοσίευση, επιστημονική δημοσίευση. Τέλο πάντων, μιλούμε για μια εποχή που οι επιστημονικέ ε, δημοσίευσει δεν ήταν α το πούμε τόσο καλά, πριν να βγει η. Τεκμηρωμένο. Τεκμηρωμένο, μπράβο, συγγνώμη. Είμαι ο Νίμιλ Λέντραβλο. Μιλούμε για το ψυχοπάθεια σεξουάλη του 1886, το στο οποίο ο Έμπινγκ έγραψε case study για για μερικού ασθενεί του ιδίου. Ε, του οποίου κατάφερε στι παλεπάντα όταν λέμε ότι λένε σε το podcast θεραπεύσει, <σχεδιογραφή> Για, από, την ομοφιλο, από την ομοφιλοφιλία, με συνεδρίες ύπνωση και επισκέψει σε πορνεία. <laughs> να πάμε τώρα και στο δεύτερο <laughs> σταθμό στην, στην ιστορία των θεραπείων μεταστροφή. Εννοείται ότι πρέπει να μιλήσουμε για τον Σίγμουντ Φρόιτ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με που αφορά ψυχολογία, και να, είμαι ψυχιατρή, και να μην μιλήσουμε για τον Φρόιτ. Ε, ο Φρόιτ. Δυστυχώ. Βασικά, είσαι δύο φάσει τη ζωή του στην πρώτη φάση είναι θεωρούσε ο ίδιο ε, ω ασθένεια τον ομοφιλοφιλία. Δεν το, το θα το ξαναβώ, το λαθό. <laughs> ε, ε, Όμω από το 1935 και επίτα βλέπουμε ότι αλλάξει στάση. Μάλιστα σε ένα γράμμα που έστειλε σε έναν ανήσυχο ε, γονιόνι, Manawid. Μάνα mm -hmm. ε, way, ε, που Μάνα, ε, που του ζητούσε να, μετα, να βάλει το γιόντι σε θεραπεία και ε, τη αναφέρει ότι ε, εν, κανονική, εν. Δεν, έχει ε, ναι, δεν είναι, είναι νόσο η ομοφυλοφιλία, απλώ mm. τουλάχιστον τούτο κομμάτι να το, το δοκούμε. Τούτο δεν ναι, το ήξερα, χαίρομαι πολύ που το ακούω, γιατί ξέρετε ότι ο Φρόιτ θεωρείται ο πατέρα τη ψυχολογία, αλλά πάρα mm -hmm. πολλά από τα θεωρήματα του έχουν καταρριφθεί από τη σύγχρονη επιστήμη. Νοίδαι, ναι. Πολλά χρήσιμη η συμβολή του στο να δημιουργηθεί ξεχωριστό παρακλάδι τη ιατρική που να είναι. Όχι ναι. Ξεχου... <χωρίζει> παρακλάδι τη ιατρική, ξεχωριστή επιστήμη από την ιατρική που να ασχολείται ναι. να εστιάζει στη ψυχολογία. Όμω κάποια θεωρήματα ήταν έτσι πολύ. Καλοκρατικά. <χωρίζει> 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 ναι. Όπω και ο σε κάνει τη θεωρία και τα λοιπά στην πραγματικότητα. Ενώ εξελίσσεται η επιστήμη. Δηλαδή σε 200 χρόνια απλά να τον έχουμε για να το συζητούμε. Τι μαθαίνω Έτσι... τώρα, δεν ισχύει αυτό που είπε ο Νεύτονα. Όχι, ισχύει, αλλά όχι ακριβώ. Δηλαδή, δεν ισχύει για πάντα για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, η θεωρία τη σχετικότητα είναι πολλά πιο accurate για τη βαρύτητα από τη θεωρία του Νεύτονα για τη βαρύτητα. Μάλιστα. Εξελίσσονται επιστήμε, whatever, δεν έχει καμι... ε, να κάνει. Είναι λογικό να, αλλάξει και να μην είναι. Να ευελτιώνεται, μην είναι. Βελτιώνεται, θεωρία. Ναι. Και με την ε... βοήθεια τη ψυχολογία, κάποια στιγμή δεν θα πέφτουν μήλα κάτω από τη μιλιά. Ε, δηλαδή, τα παιδιά θα μπορούν να γίνονται διαφορετικά από του. σχολείο. Ευτυχώ πρώτα έρθε. Πρώτα έρθε για να γνωρίσετε ένα και μετά. Δύο πρωί. Μα δεν το ξέρετε ότι πρέπει πρώτα ότι πάμε σταδιακά στη γνώση. Εγώ είμαι πολλά προσεκτική με την υγεία μου. Είμαι 48 χρονών τώρα. Με βάση τα γονίδια μου μπορώ να πάω άνετο στο 95 που πήγαν οι γιαγιάδε μου. Όμω προσέχω πολλά την υγεία μου γιατί θέλω να ζήσω πάνω από 100 χρόνια. Γιατί είμαι πολλά περίεργη να δω τι θα ανακαλύψει η επιστήμη. Είμαι τρομερά περίεργη για το τι καινούργια πράγματα θα ανακαλύψουμε και πόσο θα ανοίξουν τα μάτια μα. Εσύ είναι στην περίεργη. Ζώντα στο νοσοκομείο, εσύ δεν Γιατί λέω, προσέχω πολύ την υγεία μου ώστε να είμαι μία κοτσάκαρη υγιή. Όχι να είμαι κοτσάκαρη διαλυμένη. Στην Ελλάδα, τηλεσκόπιο είναι η τώρα, το Βέρσο Δεκέμβρη, το James Webb, που ενδέχεται σε κανένα χρόνο να αλλάξει όλη μας η γνώση για το σύμπαν και για τα άρα Εν το τον που λες, να έρθει πολλά σύντομα Χαίρομαι Άρα μπορώ να τρώω ασύστον Ναι, ναι, τρώω ασύστον Να τα χάπια μου, ξέρω εγώ να με γυμνάζω Και να κάνουμε και είχα γράψει και όχι τον να πούμε και για το τρίτο πιο σημαντικό σταθμό, και ίσως τον πιο επιβλαβητή σταθμό, για τον ε, ε, Αμερικάνων ε, ψυχιατρόν, τον ε, κύριο Μπέρκλερ, ο οποίος επήρε τις θεωρίες που υπήρχαν πριν και το 1900. Δεν το γράψα, ναι. 19... 아, 1950, γράψα τελικά. Μπράβο μου. Ε, Έβαλε ε, ένα νέο στοιχείο στην. Ε, στι θεραπεία μεταστροφή, τον blame the victim. Αφού θεωρούσαν ότι ο ίδιο μπορούσε, και όλοι οι ψυχιατροί μπορούσαν 99% να θεραπεύσουν το άτομο, και επομένω αν δεν θεραπευόταν το άτομο, ήταν, ήταν επειδή δεν ήθελαν αρκετά. Ε, μια λογική που βλέπουμε συχνά και στην Εκκλησία, ότι αν δεν προσευχήθηκε αρκετά για αυτό που το κάνουμε, Θεό, anyway, θα <laughs> δεν ενεχταθούμε. <laughs> Αλλά ναι. Ε, νομίζω ότι. Αν... Αν... Αν δεν προσευχήθηκε αρκετά αν το έκαμε ο να σου πούνε αν ενίστεψε, έκαμε <laughs> αμαρτίε. Φο... Αν έκαμε και κανένα σεξ κατήσου, ο αλίμονό σου θα σα στην κόλαση. Ναι. Εντάξει, να πάμε παραδείσου. να πούμε σε αυτό το σημείο να πούμε τώρα ότι το, νομίζω είναι το σημείο που πρέπει να πούμε τι προκαλούν και γιατί σημαντικό το ότι απαγορεύτηκε, και να δώσουμε πρώτα απ' όλα και credit στη Μάλτα, που ήταν η πρώτη χώρα που απαγορεύσε τι θεραπείε μεταστροφή. Το 2006, νομίζω, wow. η Μάλτα. Η, Μάλτα, η Μάλτα είναι μπροστά σε ορισμένα πράγματα, όντω. Και στη διαφορά. Ναι, ναι. Πάμε στη Μάλτα. <laughs> λοιπόν, ε, οι θεραπείες μεταστροφή είναι εγκληματικέ πράξει. Εγκληματικές πράξει εγκληματικές πράξεις οι οποίε προκαλούν πολλαπλό ψυχικό τραυματισμό στο άτομο που τις υπόκειται. Γιατί ξεκινούν από ένα χώρο στον οποίο θεωρούν ότι η φύση του ανθρώπου είναι κάτι λάθος, ότι η φύση του ανθρώπου είναι κάτι αρνητικό και όπως είπε και προηγουμένως, ρίχνουν το φταίξιμο στο θύμα. Mm -hmm. Α, δηλαδή προκαλούν τύψεις και ενοχές στους ανθρώπους που βρίσκονται υπό ότι είναι τόσα οικοθεραπεία του, γιατί η παραθεραπεία του, δεν είναι θεραπεία, ενώ είναι οτιδήποτε άλλο παραθεραπεία. Είναι κάτι το οποίο. Ε, είναι, είναι τραυματισμό, δεν είναι θεραπεία. Ε, είναι σαν να ας το μεταφέρουμε σε μια σωματική συθήκη να πηγαίνει σε ένα χειρουργό και να σου κόβει συνέχεια κομμάτια από το δέρμα σου, από τα, από τα όργανα σου, χωρί να έχει κάτι, και να σου λέει κάμουν σου θεραπεία μεταστροφή. Να σε κάνω έναν άνθρωπο διαφορετικό. Mm. Εσύ τραυμα... ε, Θεραπεία. Α σου κόφει, ξέρω εγώ, τα δάχτυλά σου, ενώ είναι υγιή, ενώ Α σου κόφει κομμάτια από το... το σώμα σου, τέλο πάντων. Έτσι μπορώ να το, το παραλληλήσω, ότι μιλούμε για μια παρέμβαση η οποία έχει στόχο να νεκρώσει τα φυσικά συναισθήματα του ανθρώπου. Για έναν άνθρωπο, ναι. ο οποίο γεννιέται με ομοφιλοφιλικών ερωτικών προσανατολισμό, είναι η φύση του να έλκεται από το ίδιο φύλλο, είναι η φύση του να ερωτεύεται ανθρώπους που ανήκουν στο ίδιο φύλλο, είναι η φύση του να νιώθει έτσι. Αν προσπαθείς mm. να τον αλλάξεις, σημαίνει ότι τον αποξενώνεις από τη φύση του. Τον αποξενώνεις από τον ίδιο τον, τον εαυτό. Με φοβερά αρνητικά αποτελέσματα. Μπορεί ένα, ένα θύμα, θύμα. Θεραπείο μεταστροφή, mm -hmm. να πάθει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, να πάθει απλή διαταραχή μετατραυματικού στρε, να πάθει κατάθλιψη, να αναπτύξει διάφορε αχώδει διαταραχέ, φοβίε, διαταραχή πανικού, οπωσδήποτε να αποκτήσει εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, να δυσκολεύεται να αγαπήσει με το, τον εαυτό του και μπορεί να φτάσει μέχρι και τον αυτοτραυματισμό και την αυτοκτονία. Δηλαδή, είναι βιασμό ψυχή. Γι' αυτό είναι που μπορώ να πω τη λέξη θεραπεία. Είναι βιασμό ψυχή. Ποιε πρακτικέ χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποιούν μέχρι τώρα δηλαδή για τι θεραπείε μεταστροφή. Λοιπόν, νομίζω να ξεκινήσω από την πρώτη που θέλω να την πω. Πες. Γιατί ίσω η πιο αρχαία πρακτική. Θάνατο. Όχι, όχι, δηλαδή συγκλονίζει μόνο που λαλό, μόνο και μόνο που το λαλό, ήταν ο ευνοχισμό. Οκ, ένα κομμάτι είναι ακραίο μου μόνο του, αλλά ευνοχισμό και μεταμόσχευση όρχιο ετερόφιλου άντρα. Πραγματικά είναι όπως το ανέκτοδο. Από το έκαναν Ήταν, έγινε και τον πείραμα στην σίγουρα στη ναζιστική Γερμανία που εγώ είπα τον άλλον Χάιν. Ναι, ήταν ο γιατρός που έκανε τα διάφορα, μηχά διάφορα μηχά. κατάπτυστα πειράματα. <σταστά> και ο ε, οποίος ο, ο... ο Μέντελ, νομίζω, είναι. Μέντελ. Okay, νομίζω ήταν ο Ξάρφος του, ο Χάλλος. Οκ, whatever. Ναι, είναι της ίδιας κατηγορίας. Αλλά ήταν πρακτική που έγινε και πιο παγιά, και στη Γαλλία, μιλούμε για το 1850, περίπου. Δηλαδή, ε, που το, εννοεί... Τους α... που πιάνουν από τον ετεροφιλό άνδρα ήταν πεθαμένο, και πιάνουν του ζωντανό. Ναι. Ε, Πτωτικό ζωτή, ναι. Ε, Πτωματικό ζωτή, συγγνώμη, πεθαμένο, ναι. Και εννοείται oh, ότι δεν υπήρχε yeah. καμία αναστοκατασταλτική θεραπεία. Αντιδρούσε ναι, ναι, το μόσχευμα, πεθανεί και ένα ασθενή. Ε, βέβαια, πεθαίνει ένα ε, ασθενή. οι υπόλοιπε. Ε, το ηλεκτροσόκ. Το Κλασική θεραπεία. Το. Κλασική είναι. Κλασική. Ότι, είναι και τα μετικά φάρμακα. Λαλό το τα... τρόπο το κλασική εννοώντα yeah. ότι είναι μια θεραπεία η οποία για μένα είναι ανακατάληπτη. <θυμβουλιο> και Λεύει ακόμα η ηλεκτροσόκ κάμνωση Χρησιμοποιείται ακόμη, ναι. Κυρίω σε σπιτιακέ φορέ. Εν να σου λέω, έχω ένα φίλο ψυχιατρό που ήταν στη Σουηδία, επειδή έμαθε Σουηδικά, και Ένα μισή χρόνο και έφυγε, στην Αθήνα, γιατί δεν αντέχει τον τρόπο με αντιμετωπίζει την κουβέντα τώρα πριν τέσσερα χρόνια. Χρησιμοποιούνται θα... ηλεκτροσόκ σε περιπτώσει βαριά κατάθλιψη ή κάποιο κάποιον ναι, ναι, ναι. αλλά εγώ προσωπικά ω ψυχολόγο θεωρώ ότι είναι εντελώ αναποτελεσματική μέθοδο. Προκαλεί mm -hmm. ζημιά ψυχικών και, και σωματικών τραυματισμών στο υποκείμενο τη θεραπεία. Mm. Και θα έπρεπε επίση να, να απαγορευτεί, όπω απαγορεύουμε τα πειράματα πάνω σε ζώα, έτσι και τα πειράματα πάνω σε ανθρώπου. Ναι. Mm σε τούτη την τεχνική που μιλούμε με τον ηλεκτρι... το ηλεκτροζό, ουσιαστικά δείχναν φωτογραφίε γυμνών αντρών και γυναικών, όταν ήταν του ίδιου φίλο, διούσαν οι αιμετικά φάρμακα ή ηλεκτρισμό για να προκαλέσουν τα φωτογραφία. Αυτό ήταν θεραπεία, ονομάζεται το θεραπεία από ε, ναι. Η θεραπή, το, ναι. το Κάλεν, το Κιούπρικ, ε, ε, που δεν έπαιρνε να είναι φιλολογικά, ναι. αν το είδατε την ταινία. Είδατε την ταινία. Εγώ είδα την Αρλέντη να θυμούμαι γιατί πήρνα από τον την ώρα είναι απλή κανένα για να δει να σπορδέψει την πόρτα. Είναι απλή κανένα. Υπάρχει μια φάση στη ζωή μου που έπαιρνε κάθε νύχτα μία μπουκαλάνγκραση. Έχω μια φάση που ήμουν functional alcoholic. Τι γίνεται την περίοδο, ό,τι εθιάβασα, ό,τι είδα, το θυμόμαι. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα τρόπο να με καλέσετε. Χίλ, και ένα τρόπο να πιθάνει να είσαι functional alcoholic. Να σα πω για εμπειρία μου την προσωπική δεν πήρε κανένα είδηση ότι έπεινα. Κανένα όμω. Έκρουσα εκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα. Κανένα δεν πήρε. Τώρα δεν πήρε τίποτα. Είπαμε, περιμένω να δω τι ανακαλύψει τη επιστήμη. Έτσι πιστεύω. Βλέπουμε τα βίντεο σου. Τόση ενέργεια. Όχι, μα μου τίποτα δεν πίνω. Και τώρα που ανακαλύψαν ότι έχω πνική να πνιά, είσαι γιατρό. Ναι, ναι, ναι. έχω 49 πνίε στην ώρα περίμενα λεπτό δηλαδή τούτο νουλό μου με υπνική άπνια κουράζεσαι δηλαδή 49 πνίε <σχεστί> <northeast σχεστίνομαι> στην ώρα <σχεστί Certifin Monsieur> και μέσω κορεσμών οξυγόνου 89 και τώρα ξεκίνησα okay. θεραπεία με machine, με τη μηχανή που σου δίνει αέρα <σχεστί> σκεφτείτε σε ένα μήνα που θα αποκατασταθεί ο ύπνο μου τι θα κάνω όχι έπρεπε να σκεφτώ <Σ analyse> ε, να κάνω και μια εξήγηση. Είναι η πνιγεία πνιά ουσιαστικά το που προκαλεί αγαπη. είναι, είναι ότι ε, κατά τη διάρκεια τη νύχτα ε, απλά να αναπνέει λόγω του. Ε, ε, Σταματάει γιατί, η αναπνοή είτε για ανατομικού λόγου, είτε για νευρολογικού λόγου, είτε για λόγου πάχου και ξέρω εγώ και ξέρω ναι. εγώ. Επομένω, τούτο που προκαλεί είναι η αύξηση του διοξιδίου και μείωση του του αξιώνου, Με αποτέλεσμα στην πορεία να έχουμε. ενώ και η κύπα έχει μπορεί να προκαλέσει και ένα, το ίδιο να προκαλέσει αύξηση βάρου, μπορεί να προκαλέσει ημερήσια κόπωση ή μπορεί να προκαλέσει ε, εκτό δηλαδή δυνατοτήτων. Ωραία, είμαι με εκτό είναι έτσι όπω με Εν με κόπωση. Μπορεί να προκαλέσει ε, δηλαδή, το <laughs> 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 εγκεφαλικό μου πολλά σοβαρό πράγμα. Θέλω να πάρω είδες. την ευκαιρία μέσα από το podcast σας να πω στον κόσμο ότι δεν είναι ντροπή να φοράς μάσκα και να έχεις το μηχάνημα για την υπνική Αν Υπάρχουν πολύ ωραία σεξι μηχανήματα που είναι για γυναίκες με πολύ ωραίες σεξι μάσκες. Μπορείς να είσαι ακαταμάχητη και <laughs> με τη μάσκα ύπνου. Και να είσαι και να νιώθεις και πολύ πιο νέα και ωραία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το λέω για τις γυναίκες, γιατί οι άνδρες συνήθως πάνε εύκολα να κάνουν την εξετάσεις, οι γυναίκες, εμπάμε. Ε, Εγώ προσωπικά παραδέχομαι ότι το κατάλαβα από το 2015, που το 2015 ότι είχα πνίκι να πνίω, και νάπνια, το μόνο που έκανα ήταν να κόψω το τσιγάρο, αλλά δεν να εξετάστο. Να πούμε όμως σαν προτέρημα ότι να βελτιωθεί το δέρμα σας μετά. Και νομίζω να... Εν να το διαπιστώσω και εσύ ότι αφού θα είσαι κουρασμένοι, να φύγουν οι μαύροι κύκλοι. Ναι, βέβαια. Προ το καλύτερο. παρό, βλέπει μαύρου κύκλου. Όχι, βλέπει δέρμα κουρασμένο, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Εννοείται πω όχι. Αλλά να δούμε πούμε ένα προτέρημα να βγαίνουν οι γυναίκε να γάμουν. Σκέψω, ότι έχω και ενό χρόνου την οποία έχω την 25 χρόνια και τελευταίω η πιέτια διαγνώστηκα. Και τώρα θα ζω την τζετζίρι. Να γίνω βιονική εγώ τώρα. Και Είπαμε όλε τι θεραπείε μεταστροφή. Όχι. Είχαν okay. το χημικό εμβουλισμό. Το χημικό ευνοχισμό. Δεν τον είπε τον είναι, πεντωνί, είναι τον πει το χημικό ευνοχισμό. Ναι, ουσιαστικά καταστέλνουμε τι ορμόνε του ανδρικού, ανδρικού φίλου ώστε να μειώσουμε την, την. σεξουαλική επιθυμία και να καταστήλουμε οποιαδήποτε επιθυμία αλλά είναι ακριβώς μεταστροφή είναι αναστολή. <Διλάς> δηλαδή, για την τεστοστερόνη, ότι αναστείλεται. είναι δούμε αντιανδρογόνα στην περίπτωση <Διλάς> για να αναστείλουμε την. Ε, βασικά, ναι, για αντιανδρογόνα για να αναστείλουμε τη σεξουαλική επιθυμία. Ναι. Και, <Διλάς> την... <Διλάς> και στις την... γυναίκες η σεξουαλική επιθυμία ρυθμίζεται από την τεστοστερόνη, ε, ναι. <Διλάς> ναι, ναι. Ναι, ναι, ε, συμβάλλουν βέβαια και οι γυναικές ορμόνες, αλλά το sexual drive κυρίως ε, που τεστοστερόνη δεν κάνω λάθος, αν και I will quote me on Μπορεί να με κάνω σέντσο, τώρα για να κάνω ξεκίνησα ένα καινούριο playlist στο κανάλι μου ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Το διαβάζω για το τώρα. Παράγγειλα βίντεο από το Ιντερνετ. Παράγγειλα αντικείμενα από το Ιντερνετ. Διάφορα πράγματα. Περίμενα να έρθω. Είδατε ότι για το χιουμοριστικό κομμάτι. Εν, Εν, πληγε, ει... Σίγουρα κάνετε και το χιουμοριστικό. Και είδατε ότι είμαι μια παρεξηγημένη περσόνα στην Κύπρο. Γι' αυτό είναι γέλασα προηγουμένω. Ουδή προφήτη δεχτό σε την πατρίδα αυτού. Εσεί πώ Μα... την πιο μικρή να θυμάστε <στονίκομαι> όταν έκαμε <στονίκομαι> να εκπομπή στην τηλεόραση, όταν εμφανίζουμε ότι περιπέζαμε η Χόρκα την ότι είμαι πελίτσα, αν ξέρω να μου γίνεται. Θυμάστε. Εκεί μπορούν, ε, εξ... ενό που δεν που μπορούν να τον έγινε να άποψη να. Δεν είναι θέμα σεξισμού, να... είναι θέμα διαφορετικότητα. Αν ένα άνθρωπο ανοίγει το στόμα του και λέει αλήθειε, αν ένα άνθρωπο δεν τον κόφτει, τι θα πει ο κόσμο, ενοχλεί ναι. το υπάρχον κοινωνικό σύστημα. Ναι. Εσύ ώρα, είναι συνδυασμό του τον ούλου. Anyway, νομίζω καλύψαμε τι το... ναι. δεν είναι μόνο μου, δεν μα αφήνει να μιλήσουμε. Έχουν περάσει. Έλα σου φυλακτού θέμα, δηλαδή τώρα κάμνη σου έτσι. Τέλειωνε, κόψε την κόψη τι.

Ότι, δηλαδή σκέφτου ότι βασικά ο κύριος ήταν ένας μαθηματικός όπου στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, ε αποδικο, αποκωδικοποίησε πούμε τη μηχανή κρυπτογράφηση των Ναζί, το Enigma, και απαιτούν τον, τον άνθρωπο την Βρετανική κυβέρνηση πέντε χρόνια μετά βάλει τον να κάνει χημικό ευνοχισμό γιατί ήταν ομοφιλόφιλο και στο τέλος μάλλον αυτό τον είσαι. Δεν ξέρω ακριβώ αν ήταν αυτό τον Είτε Αλλά... σκοτώσαν τον είτε αυτοκτόνησαν η αλήθεια όμω είναι that when you mess with hormones, όταν ανακατεύχεις τις ορμόνες ενός ανθρώπου, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Ναι, έχει γίνει πάρα πολλά ωραία ταινία. We don't mess with hormones, really. Για τον Alan Turing να τη δείτε με τον... Δεν μπορώ να πω το όνομα του. Μπέρετη Κούμπερ Πατσί. Δεν μπορώ να το όνομα του. Α, είδα τη. Είναι ωραίο. Είδα τη χωρίς να πίνω

και αμένουν και τις πιο πλευρές της καμπύλης του. Όλοι λίγο... Λίγο μίζος να φάζει, δεν θα πάθουν κάτι. Στεύχομαι, α. Ελπίζω. Νομίζω ότι είναι ώρα να κάνουμε... Βασικά, να πούμε ότι... Ο κύκλος μας γενικά. Εγώ άκουσα πολλά πράγματα που του τα πούμε να ρωτήσουμε. Σε διάφορες φάσεις, γιατί μες στο ίντερνετ. Άκουσα τις που γνωστούς μου, άκουσα τις που φίλους. Και θέλω έτσι να τις κάνουμε λίγο την μπάνκ. Δηλαδή, η πρώτη ερωτήση... Είναι έτσι μια ομάδα πεπιθήσεων, να το πούμε, ότι οι γενιέ είναι γκέι, οι γίνε. Και που κάτω βάλουμε τα, υπόλοιπα. Είναι επιλογή να είναι γκέι, δηλαδή ξημερώνει μια μέρα, βλέπει το στην τηλεόραση και αποφασίζει να είναι και. Έτσι, ξέρω εγώ ότι είναι τη μόδα, ότι επειδή ξέρω εγώ ο Φρέντι Μέρκιουρ είναι γκέι και η φωνάρα να γίνω εγώ για να κάνω φωνάρα. Ήταν ρε, πέθανε. Ναι, απλά λέω το. Ο Φρέντι Μέρκιουρ είναι στον παράδεισο, είναι ακόμα και γιατί δεν θα αλλάξει ποτέ. Πάνω, το γενικό είναι αν γεννιέσαι ή αν γίνεσαι. Και δηλαδή, αν θυμάσαι αύριο και επιλέγει το. Και φαντάζομαι ο ότι γίνεσαι, γίνεσαι, ναι. Όχι, όχι, ο Είχαμε ένα σοβαρό άτομο. ότι κάμουν με παρέμονο με Μα είναι ξέρω, νόμιζε βγήκετε στον δρόμο. Είναι κατάλληλο του φίλου Εντάξει, στου φίλου σα σίγουρα. Είναι biased research στου φίλου σα. Όχι, δεν ήταν έρευνα. Ήταν απλά ρωτή Όχι, δεν ήταν πραγματική έρευνα να κάνουμε τηλέφωνα και να ρωτούμε να θα με ένα δέροφι η Χρυστούδου Να του παρέχουμε πια ένα πέντα βρεσκανή, ρε φίλε. Anyway. Απλά διαπίστωσα κατά τα χρόνια ότι υπάρχει μια σχεδία επίθεση ότι επιλέγουν το και είναι. Δηλαδή... Πολύ συχνά άνθρωποι λένε αυτή η επιλογή. Ναι, Και γίνομαι ναι, έξαλλη όταν ακούω «εγώ σέβομαι την επιλογή του άλλου». Όχι αγάπη μου δεν είναι επιλογή. Επιλογή είναι χωρίς παντελόνι. Όπως, όχι, όπως δεν είναι επιλογή το χρώμα των σου, το φυσικό με το οποίο θα γεννηθείς. Όπως δεν είναι επιλογή ε, το ύψο που θα μπορείς να φτάσεις. Όπως δεν είναι επιλογή το χρώμα των μαλλιών σου, η ποιότητα των μαλλιών σου. Όπω δεν είναι επιλογή αν θα έχει τάση προ ή τάση προ αδυνάτισμα, όπω δεν είναι επιλογή πόσον IQ, μέχρι πού μπορεί να εξελίξει το IQ σου. Έτσι, και η ομοφιλοφιλία δεν είναι επιλογή. Εγώ είμαι 100% βέβαιη ναι. ε, από κλινική πείρα και ναι. από προσωπική πείρα. Να σα πω πρώτα την προσωπική πείρα γιατί εγώ. Έκανα πειράματα με τα κοπελούθηκια μου για να είμαι ειλικρύνει. Να σα τη βρίσκω χρόνια. Κοίταξε, έκαναν. τζο. Πώ το λέω, ρε παιδί μου, ο Πασκάλ, ποιο ήταν το τόσο. Ο Πιαζέ. Έκανα τζο πιαζέ πειράματα με τα κοπελούθηκια του. Ένα πολύ γνωστό εξελικτικό ψυχολόγο που έκανε μια από τι πιο επικρατούσε θεωρίε εξέλιξη. Λοιπόν. έκανα το εξή πείραμα με το γιο μου. Φυσικά, για να είμαι ειλικρινή, δεν ήταν πείραμα. Δεν νιώθω ότι έβαζα το παιδί σε κίνδυνο, γιατί ήμουν σίγουρη ότι κάποιο γεννιέται ομοφυλόφιλο. Δεν γίνεται. Mm -hmm. Λόγω του ότι ήμουν πάντα ένα gay friendly άτομο από το γυμνάσιο, είναι ξέρω, παιδιά, με έναν τραβού με πάρα πολλά γκέι άντρε. Πάρα πολλά. Και τι γκέι γυναίκε τι αγαπώ και τι θαυμάζω πολύ, αλλά για... άμα είναι να θυκελέξω κάποιον να τον κάνω παρέα, προτιμώ να είναι γκέι. Και ο σκύλο μου το ίδιο νολάκι. Άμα δεν γκέι, χαίρεται. Άμα δεν straight, λάσσε του Λοιπόν. έχουμε γκέι, τα με το λάκι. Λάκι, το και στο podcast. Θορεί τώρα Λοιπόν. Επέλεξα συνειδητά η baby sitter του γιού μου να είναι όλοι άνδρε γκέι. Συνειδητότατα. Και στην Αγγλία που ήμουν, και στη Λευκοσία αργότερα μετά το 2003, μετακόμισα Λευκοσία, ο γιο μου, ο Λάζα Ροζοπίση, ο 26 χρονών, εμεγάλωσε με γκέι μπέμπισετ. Γκέι δασκάλου μουσική, γκέι ζωγράφου, συνειδητότατα. Και μέσα στο σπίτι, οι άντρε, οι οποίοι ήταν του σπιθιού, δηλαδή οι κολλητοί μου, οι φίλοι μου κλπ., ήταν όλοι γκέι. Και γιατί αρέσκαμε γκέι, και γιατί μετά που χώρισα από τον παπάν των μωρών, δεν ήθελα να, να ξαναπαντρευτώ. Οπότε ήμουν safe με τον κύκλο μου, να που θα υπήρχε ερωτική έλξη μεταξύ μα. Ο γιο μου σήμερα στα 26 του είναι πιο straight, πεθαίνεις. Δηλαδή βαρκέται να πάει να ψουμνήσει, βαρκέται να φτιάξει το σπίτι, όλη η μέρα να παίζει PlayStation. Καμία σχέση. Είναι gay friendly φυσικά ο άνθρωπο, γιατί μεγάλωσε σε ένα σπίτι στο οποίο εξήγησα του το που πολλά νωρί ότι ο καθένα έχει το δικό του ερωτικό προσανατολισμό, ότι υπάρχει η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, δεν είναι κάτι για το οποίο να ντρέπεσαι αν είσαι ετεροφιλόφιλο. Εμεί φτάσαμε σε το σημείο σπίτι μα. <laughs> 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 δεν πειράζει που είσαι Λοιπόν, και το άλλο λέει μου πέρσι το καλοκαίρι, λέει μου, ακού να σου πω, λέει μου, επειδή ο, ο γιο μου σπούδασε sports and exercise science το πρώτο του πτυχίου, και τώρα συνεχίζει κάποια διάφορα. Και λέει μου, ακού να σου πω, εγώ ξέρω το λέει μου, ότι αν ήμουν πασί τσενγκέ ήταν να με αγαπά παραπάνω. Λοιπόν, τούτο είναι, το... τούτο είναι η προσωπική πείρα. Εντάξει, λέει το και πείραμα, ρε παιδί μου, αλλά εγώ δεν το θεώρησα πείραμα ότι έβαζα το παιδί σε οποιοδήποτε κίνδυνο, γιατί ήξερα ότι αν ήταν τα γονίδια του έτσι, ήταν εξελιχτή έτσι. Αν δεν ήταν, δεν yeah. ήταν εξελιχτή. Yeah. Δηλαδή, αν έχει έναν ο οποίο μεγάλωσε με μόνο gay role models στη yeah. ζωή yeah. του, είναι ο γιο μου. Yeah. Λοιπόν, που την πείρα μου την επαγγελματική, yeah. ακούστε το τούτο, yeah. να έρχομαι στην Πάφων το 1998, 23 χρονών κορούδα, δηλαδή, όταν τελείωσε σπουδέ μου, και και ο πρώτος, πρώτος, πρώτος πελάτης που μου φέρνουν είναι ένα αγοράκι 7 χρονών που το φέρνουν οι γονείς του πολλά αναστατωμένοι, πολλά ανήσυχοι, μήπω ο γιος του είναι Ήταν ο πρώτος μου πελάτης τσινών το μόνο. Και κάμε σου θέμα θεραπεία μεταστροφής. Ω, είναι κάμα έτσι πράγμα. λοιπόν, εγώ μιλώντα μαζί με τον μωρό, εννοείται ότι δεν είπα του μωρού οι γονεί σου εφέρα σε δαμέ, γιατί είναι κοφικιονού του και θεωρούν ότι είναι πρόβλημα να σε και εφέρα σε δαμέ, το πράγμα. Εγώ μιλώντα μαζί με τον Μωρό, ε, 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 δόθηκε μου μια εντύπωση ότι ίσω τον Μωρό τον μεγαλώνοντα να είναι γκέι, αλλά δεν ε, με τον ερωτικό προσανατολισμό, γιατί 7 χρόνια είναι πολύ μικρό τον Μωρό. Ασχολήθηκαμε με άλλα ζητήματα, με το άχο του, με το ότι ένιωσε φίλου στο σχολείο κλπ. Κάτω τη διάρκεια τη 20χρονη θητεία μου, ιδιώτη ψυχολόγο στην Κύπρο. Εφέρα μου πολλά και αγόρια και κορίτσια σε πολύ νεαρή ηλικία. <coughs> Εφτά χρονών, οχτώ χρονών, πέντε χρονών που είχαν έννοιαν οι γονείς τους μήπως το παιδί μου είναι <coughs> Όλα μα όλα ανεξαιρέτως τσίνα τα παιδιά είναι γκέι. Όλα μα όλα ανεξαιρέτως. Εγώ τσίνο που έλεγα τότε στους γονείς είναι ότι επίτηδε φυσικά... Είναι πολύ νωρί για να γνωρίζουμε τον ερωτικό προσανατολισμό ενό παιδιού. Δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό στα παιδιά σα, που όντω δεν βλέπα. Δεν του έλεγα ότι έβλεπα ότι ναι, ρε παιδί μου, ίσω. Αλλά what the fuck. What the fuck, α πούμε. Τι ήταν εγγύη, τι ήταν straight. Ενώ. Και λέω του ότι είναι πάρα πολλά νωρί, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, να με λέτε τίποτα στο παιδί, να αφήσετε το ελεύθερο, να αφήσετε το να επιλέγει το ίδιο με ποιου θα κάνει παρέα, με ποια παιχνίδια θα παίξει. Και αν μίλον ένα θύσι, και αν ερώ δεν είναι απορροβήσι. Όμω σα λέω ειλικρινά ότι δεν μου έφεραν έναν παιδί και να μου πούν ε, φοβούμαστε μήπως εγκαίει το παιδί μα να μην εξελιχθεί επειδή ειδικά του τα πρώτα τα μωρά είναι όπως τα παιδιά μου δηλαδή νιώθω τα πνευματικά παιδιά μου και επικοινωνούμε ε, ε. ω τώρα, ω σήμερα δηλαδή 25 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά μιλούμε μάλιστα το, το 20 ε. μάλιστα λέω το 20 το 2020 ήμουν στο εξωτερικό για 6 μήνε είχα πάρει ένα sabbatical και έγραφα ένα βιβλίο και επικοινώνησε μαζί μου τούτος ο πρώτος πελάτης. Mm -hmm. ε, λέω τη λέξη πελάτη γιατί η, πρώτη, η δεύτερη μέθοδο ψυχοθεραπεία την οποία ε, εκπαιδεύτηκα είναι η ανθρωποκεντρική θεραπεία του Καρλ Ρότζερ, ο οποίο έλεγε να μην λέμε ασθενή, και να λέμε πελάτη, ενώ ίσω τη λέξη θεραπευόμενο. Πικυρώνει σε μαζί μου, και λέει μου, θέλω να μιλήσουμε στο Skype και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι λέω τον Νέγε μου. Και λέει μου, θέλω να σε ρωτήσω. Μιλούμε τώρα 27 χρόνια μετά. Mm. Το 20... 22 ναι. χρόνια. Πόσο, είναι με καλή στα μαθηματικά. Που το 98 μέχρι ναι. το 20, 22 20. Χρόνια, ναι. χρόνια μετά. ναι, 22. Όχι. Το 98, στο 20 πότε oh, γίνεται. 20... 20... 20... 22 χρόνια, ναι. Το 20, 22 χρόνια. Ναι. ναι. Ήταν 29 το αγοράκι. Και ήταν, και 20... ήταν 7 χρόνια όταν ήρθε σε μένα. Okay. Και okay. Ε... Okay. έκαναμε okay. ναι. 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 τη Skype και λέει μου θέλω να σε ρωτήσω για ποιο λόγο οι γονείς μου μέσα σε έναν τότε που ήμουν μικρή. Και είπα δεν τελήθηκε. Mm-hmm. μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί απελευθερώνεις με που, μια, που, ένα μεγάλο βάρος επειδή έπαιζαν πελών τόσα χρόνια και λέμε ότι ποτέ δεν προβληματίζουν και παίζουν, το, παίζουν μου το ότι είναι gay friend λιγονίσμα ενώ στην ουσία νιώθω ότι έχουν έναν α, ομοφοβισμό ο οποίο είναι κάτω από το τραπέζι και ότι δεν μπορώ να συνδεθώ ουσιαστικά μαζί του. Okay. Και είπα τούτο, επειδή είναι δικό του προσωπικό να απορρίτω. Ότι ναι, φέρασε 7 χρονών και είπα μου αχωνούμαστε μήπως και το παιδί μας εγκαίσαι, άστον. Εγώ φυσικά, δεν μεταστροφής. φυσικά είναι κάμα θεραπεία μεταστροφή. Φυσικά είδα το παιδί με σεβασμό. Θα μπορούσε όμω στη θέση μου εμένα να είναι κάποιο άλλο ψυχολόγο, ο οποίο να είναι ανήθικο και ανέντιμο. Συγνώμη που χρησιμοποιούν την έκφραση, γιατί εγώ διδάχτηκα στο Πανεπιστήμιο, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, η οποία το 1993, και θυμούμαι του καθηγητέ μα οι οποίοι μιλούσαν πολύ εναντίον των θεραπείο μεταστροφή και τι καταδίκαζαν κοροϊδεύαντε και καταδικάζαντε. Το 93, το 94, το 95, το 96, το 97. Έω ναι. ε, ή να έρθω εγώ το 98 και το 99 και να κάνω θεραπεία τη μεταστροφή. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ναι. ότι γεννιέται ένα άνθρωπο γκέι. Τώρα, ναι. εθιάβασα ναι. διάφορε ε, μελέτε και διάφορε αναφορέ για το πώ γεννιέται κάποιο γκέι. Ναι. Υπάρχουν διάφορε θεωρίε. Έχετε ακούσει για τη θεωρία τη σειρά των αγωριών στην οικογένεια, Ότι αν μια μάμα γεννήσει τρία-τέσσερα αγόρια, όσο πιο αν είσαι τρίτο-τέταρτο, πέπτο ήρθε παραπάνω, πιθανότητα να γυρίσει γκέι. Έχω το ξαναγούσα, αλλά είναι το ακριβώ των μηχανισμό των υποτεσσόμενων. Δεν ξέρουν ποιο είναι. Μιλούν για επιγενετικό μηχανισμό που γίνεται <στον> μέσα στην κοιλιά τη μάνα, που λέει για κάποιον λόγο. Θέλει η φύση να προνοήσει ώστε για κάθε straight άντρα που γεννιέται και για κάθε gay γυναίκα, που, straight γυναίκα που γεννιέται, ξέρω εγώ για κάθε εννιά straight άντρα, για κάθε εννιά straight γυναίκες να γεννιέται και ένας gay. Mm -hmm. Τούτη είναι μια ψυχοβιολογική θεωρία η οποία λέει ότι είναι χρήσιμη σε μια κοινότητα, σε μια φυλή, γιατί δάμε πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο να δεν το έχει υπόψη του ότι ζούμε στο σήμερα αλλά έχουμε ένα αρχαίο πρωτόγονον DNA. Mm -hmm. Εντάξει? Mm -hmm. Οπότε είμαστε φτιαγμένοι yeah. για να ζούμε με πρωτόγονον τρόπο ζωή. Σε, σε μια πρωτόγονη φυλή, έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι ενήλικε αναπληρωματικοί για να αναλάβουν το ρόλο του γονιού όταν επέθαινε ή σκοτώνε τον ο γονιό ενό παιδιού. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι είχαν ψηλό, ψηλό rate of mortality, είχαν ψηλό δείχτη θνησιμότητα, επεθανεί καμπουαρόσκε, επεθανεί καμπουακρέα θηρία κλπ, κλπ. Και έπρεπε λέει να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι με φυσικό τρόπο δεν μπορούσαν να γίνουν γονεί, γιατί ένας οποίος ένα άντρα ο οποίο κάνει σεξ με έναν άντρα δεν μπορεί να κάνει παιδί, με φυσικό τρόπο χωρί εξωσωματική. Μία γυναίκα που κάνει μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παιδί. Και λέει, επρονόησε η φύση έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιοι ενήλικε οι οποίοι θα έχουν με σεξουαλική ζωή. Γιατί η σεξουαλική ζωή είναι δικαίωμα του καθενό η ερωτική ζωή, όμω έτσι θα κάνουν δικά του παιδιά ώστε να μπορούν να προστατεύουν και να πάρουν υπό την προστασία του τα παιδιά των γονιών που θα πεθάνουν. Mm -hmm. Τούτη η θεωρία. Και λέει ότι ο λόγο για τον οποίο τούτον εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα είναι γιατί μα έχουμε πρωτόγωνο σώμα. Εδώ όμω θέλω να τονίσω ότι. Υπάρχουν μελέτε πρόσφατε οι οποίε δείχνουν ότι το parenting style των ομοφυλοφιλικών ζευγαριών, των ομόφιλων ζευγαριών, είναι καλύτερο από το parenting style των ετερόφιλων ζευγαριών. Δηλαδή να μην με ακούσει κάποιο να πει Α, είπε το τριθέκλα, είναι γκέι, είναι για να κάνουν κοπελούθια. Άρα απαγορεύεται να υιοθετήσουν κοπελούθια ένα καόμπι, παιδί με παρεθέτη μητέρα κλπ. Πα. Απλώ τώρα μιλώ για την ψυχοβιολογική θεωρία. και, και έρευνε, ναι. Ακριβώς, ναι είναι ότι πολύ τα... καλύτερο parenting <συντήριξη> style το δύο γυναίκε μαζί και δύο, δύο μαμάδε μαζί και δύο παπάδε μαζί παρά μία μάμα και ένα παπά ή μία μάμα μόνη τη okay. α... και ένα παπά μόνο του. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Όχι τόσο συναισθηματική όσον και σε. JQ, JQ, τα παιδιά που ήταν καλύτερα όταν ήταν Sims, parents. Ναι, μιλώ για το parenting style, το οποίο εξηγείται ίσω από το ότι οι άνθρωποι που είναι. Ομοφυλόφιλοι και γίνονται γονεί, νιώθουν πολύ μεγάλη ευθύνη να επιτύχουν ω γονεί γιατί έχουν και την κοινωνία η οποία ε, με τις, πάλαν έτοιμη να του κόψει κελέν κελέντου. Οπότε ίσω γι' αυτόν να καταφέρνουν να έχουν καλύτερο parenting style. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν ένα θεωρίες. θεωρίε. Η, η έρευνα τη γενετική είναι στην πολύ αρχή τη σε σχέση με την ομοφυλοφιλία. Mm -hmm. δεν υπάρχει καμία ένδειξη η απόδειξη ότι αλλάζει κάτι μετά τη γέννηση. Υπάρχουν mm -hmm. κάποιες απόψεις για το περιβάλλον της Μήτρας, ότι μπορεί να επηρεάζει, οι οποίες όμως δεν είναι ξεκαθαρες. Χρειάζονται πολύ, με, πολύ περισσότερη διερεύνηση και οπωσδήποτε δεν πρέπει να προκαλούν ενοχέ σε μια μητέρα που γέννησε έναν αγόρι γκέι ή έναν κορίτσι γκέι, ότι φταίει η μήτρα μου και το περιβάλλον τη για το γεγονό ότι ο γιο μου είναι γκέι ή η κορίτσια μου είναι λεσβία. Καμία σχέση. Mm. Εγώ τίνω να πιστεύω ότι υπάρχει κληρονομικότητα κατευθείαν, γιατί έχω δει πολλέ οικογένειε που να είναι ο πατέρα γκέι, να παντρεύεται mm. όμω μια γυναίκα κανονικά. <σομίως> να, να αρνείται τη φύση του λόγω κοινωνία και να γεννά ο γιου και να είναι πιο γκέι. Ε, έχω δει άλλη περίπτωση, τώρα μιλώ σα και στα τη που δούλεψα μαζί του. Ναι. Πατέρα... Υπάρχει διπλάσια πιθανότητα ε, άτομο που είναι εκεί άλλων άντρων, άλλον άντρα, έγινε και για mail homosexuality, να έχει άλλον άντρα, ε, μιλ, ε, έχει, ε, άλλον άντρα στην, οικορία, ε, άμεσα ε, συγγενή, συγγενή, με πρώτη βαθμό συγγενή. διπλάσια ε, πιθανότητα να έχει άλλον αδερφών ή πατέρα ή ποιον, mm -hmm. ο οποίο να είναι τζινό γκέι. Άλλη περίπτωση. Πατέρα <φερόλου> γκέι, παντρεύεται γυναίκα, κάμνη δίδυμα, αγόρι και κορίτσι, γκέι ο γιο ή κόρη λεσβία. Mm -hmm. Περιπτώσει που ξέρω. Εντάξει. Όμως <μποίως> και <ό>, πολύ... Ξέρω και περιπτώσει που είναι γνωστέ με την έννοια ότι έρχονταν στο γραφείο, γιατί είδα χιλιάδε κόσμου στην Κύπρο. Mm -hmm. στο γραφείο άνθρωποι εξομολογούντα σε μένα ότι ξέρει, εγώ είμαι λεσβία, εγώ αγαπώ τι γυναίκε, αλλά έβαλε με η μάνα μου να παντρευτώ άντρα, η οποία μπορεί να έχει κόρη λεσβία μετά, ή γκέι. Εγώ πιστεύω πάρα πολλά στην κληρονομικότητα. Και νομίζω ότι ο λόγο που δεν επέτυχα εγώ να κάνω γκέι παιδιά ότι είμαι γκέι ίδια. Αυτό ο λόγο. που δεν επέτυχα. Είδες, εγώ θέλω να κάνω ένα reverse σύμπαν, είναι μια ταινία.

Έμαθα ένα αρθρόνι. Και ακούω το τραγούδι σεξ να λιμού και ακούω έτσι πράγματα, δεν τέλος είναι καταστράφηκα, είπε σου λέω. Τα πειράματα μου σας ελάλ. Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω και ότι όσον αφορά την κληρονομικότητα φαίνεται επειδή μια άλλη που μες στις θεωρίες που υπήρξαν αναδιαστήματα ήταν η θεωρία του... χ 28 του ενός συγκεκριμένου γονιδίου του χ που ήταν από τι πρώτε έρευνε που γίνανε για ταύτιση των ομοφυλοφιλικών επιθυσιών, μου έρχεται με γονίδια, και φάνηκε ότι υπήρχε μια συσχέτιση. Ε, Τούτων καταρρύφθηκε γιατί η μορφή κληρονόμηση που φαίνεται να υπάρχει είναι παρόμοια με αυτήν του ύψου. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιοχέ στο γονιδιό μα που επηρεάζουν σε άλλων ποσοστών κάθε φορά ανάλογα ε, με τι μετάλλαξη υπάρχει, ε, την πιθανότητα ε, κάποιο άνθρωπο να είναι ομοκλόφιλο ή straight, ή και την ταυτότητα φίλου αν πάμε σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω καλύτερα να πάμε σε αυτόν τον τομέα, με την έννοια ότι είναι κάτι διαφορετικό η δυσφορία φίλου Και θεωρώ ότι ίσω αξίζει μια ξεχωριστή εκπομπή να μην τα μπερδέψουμε τούτα τα δύο. Γιατί διαφορετικό είναι το ένα με το άλλο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ομοφιλοφιλία, είναι η δυσφορία φίλου, oh. και η φιλομετάβαση. Mm -hmm. ε, και νομίζω κάνουμε ζημιά στου ανθρώπου που κάνουν φιλομετάβαση με το να το συνδέουμε άμεσα με την ομοφιλοφιλία. Εννοείται. Κατά ναι. γνώμη μου. Ε, ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, συμφωνώ πολύ, Ναι. ναι. Γιατί ε, ε, δεν σημαίνει ότι αν ένα άνθρωπο είναι ομοφιλόφιλο, ότι δεν είναι. Αν ένα άνδρα είναι ομοφιλόφιλο, δεν είναι άνδρα ή μια mm -hmm. γυναίκα είναι ομοφιλόφιλη δεν είναι γυναίκα. Και δεν είναι και... λιγότερο άνδρα ένα άνδρας που είναι ομοφιλόφιλο από έναν άνδρα που είναι ετεροφιλόφιλο. Δεν είναι λιγότερο και... γυναίκα μια γυναίκα ομοφυλόφιλη από μια ετεροφιλόφιλη. Ναι. Και ούτε και το αντίστοιχο, το αντίθετο, ότι ένας, ε, trans άτομος, ένα ε, τραν άτομο δεν μπορεί να από άτομα. Ε, ε, του, το αντίθετου το φίλου ναι, ναι, που, το αποδόθηκε στη, κατά τη γέννηση. Ναι, ναι, δηλαδή υπάρχει περίπτωση <laughs> ανθρώπων που έκαναν αλλαγή φίλου, ήταν άντρα straight, έκαναν αλλαγή φίλου, έγινε γυναίκα και ρωτευόταν γυναίκε. Οπότε και αυτό λέω ναι. να μην τον μπλέξουμε το κομμάτι. Ναι. 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 Με τούτο τον κομμάτι. Υπάρχουν άλλοι άξονε που μαζί συνθέτουν τον όλη την τον ε, διαφορε, λόγο, ε, ε, διαφορετικ, ναι, ναι. ε γι αυτό επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία γύρω από την αλλαγή φύλου και μια συζήτηση τεταμένη mm -hmm. και με πάρα πολύ ένταση και πολιτικά χρωματισμένη, χρωματισμένη στην Αμερική κυρίως mm. θέλω να το βάλω μέσα σε, σε τούτη τη συζήτηση mm -hmm. ε, χωρίς να σημαίνει ότι είμαι εναντίον της φιλομετάβασης όταν γίνεται συνειδητοποιημένα και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά δυσφορία φίλου και πραγματικά είναι σίγουροι ότι έχουν γεννηθεί σε λάθο σώμα και θα, θα ήθελαν και είναι σίγουροι ότι πρέπει να αλλάξουν το φίλο του. Δεν είμαι εναντίον στη φιλομετάβαση, να λέμε εναντίον του να το συνδέουμε απόλυτα με την ομοφιλοφιλία. Να θεωρούμε ότι αν ένα άντρα είναι ομοφιλόφιλο, σημαίνει ότι θέλει να γίνει γυναίκα, ή αν μια γυναίκα είναι ομοφιλόφιλη, σημαίνει ότι θέλει να γίνει άντρα. Δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο. Παράλληλα, οι που δεν έχουν επικοινωνία μεταξύ ναι. του. Μπορεί κάπου να συνδέονται. Μπορεί κάποιος να είναι ομοφιλόφιλος άντρας και να θέλει να γίνει γυναίκα. Ναι, εννοώ ότι... Ναι, αλλά είναι απαραίτητο. Όχι, δεν το μιλάω. Είναι θικαιόγραμμα μέσα στις παραλίες. Θα πιάσεις τον τομέα σου, το α, β, γ, λ, να έχεις που τον τομέα του ερωτικού, των ερωτικών ταυτότητας. Ο προσανατολισμό είναι ένα λαζί. Σε ναι, σχέση ναι, 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 με το... ναι. Αν ένα άνθρωπο αλλάξει το φύλλο του, δεν μπορεί να αλλάξει τον ερωτικό του προσανατολισμό. Ναι. Με βάση την εξέλιξη τη ιατρική επιστήμη σήμερα, μπορεί ένα άνθρωπο να αλλάξει το φύλλο του με επεμβάσει αλλαγή φύλλου, με ορμονοθεραπείε κλπ. Όμω δεν μπορεί να αλλάξει τον ερωτικό του προσανατολισμό, έστω και να αλλάξει το φύλλο του. Ναι ναι, ναι, ναι. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση, Αντρέα. Ε, σε ποιαν ηλικία. Ε, το παιδί αποκτά σεξουαλική ταυτότητα. Δηλαδή ε, συνειδητοποιεί. Ναι, Μου οτι... αρέσει η λέξη ταυτότητα. Κι αν η λέξη. Προσανατολισμό. Προσανατολισμό. Ε, σε ποιαν ηλικία αρχίζει να συνειδητοποιεί τον ερωτικό του προσανατολισμό, ε, να σα μιλήσω εμπειρικά. Έχω αναφορέ από ανθρώπου που λένε ότι άρχισαν να το νιώθουν γύρω στα 4 με 5 χρόνια από άλλους τα 7 με 8 χρόνια, από άλλους τα 9 με 10 χρόνια, αλλά σίγουρα μέχρι την προεφηβεια mm -hmm. που η προεφηβεία σήμερα ηλικιακά είναι 11 με 13 χρόνια περίπου, είναι αρκετά ενημερωμένο εσωτερικά ένα άνθρωπο για τον ερωτικό του προσανατολισμό. Έστω και αν δεν θέλει να το παραδεχθεί ή αν δεν θέλει να μιλήσει ή φοβάται να μιλήσει για αυτό, γιατί ξέρετε ότι να αντιμετωπίσει αρνητικότητα από το οικογενειακό περιβάλλον. Οκ. Okay. Ε, να κλείσουμε νομίζω με κάτι πολλά hot. Ε, σεξουαλική διαπαιδαγωγήση στα σχολεία που αφορά και τους φίλους μας τους Ελλαδίτες. Για ποιον λόγο είναι κλεισιά βάλει λοιπόν, okay. Για να okay. 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 συνεχίσουμε okay. το το γιατί. <laughs> Κοιτάξτε, είναι τραγική κατάσταση. Δου, ε, ε, το κύριο μέρος του πληθυσμού, των ανθρώπων με τους οποίου εργάζομαι, ζουν στην Ελλάδα. Mm -hmm. Οπότε έχω αρκετέ πληροφορίες σε σχέση με το τι συμβαίνει. Υπάρχει μία δυσκολία ή διστακτικότητα από το Υπουργείο Παιδείας να πάρει δραστικές αποφάσεις σε σχέση με την Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, η οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένου ψυχολόγου, κατά τη γνώμη μου. εχει ναι. έχει πολλού well-meaning εκπαιδευτικού, έχει πολλού well εκπαιδευτικού που έχουν πολλά καλέ προθέσει, αλλά έχει και εκπαιδευτικού οι οποίοι. Ίσως δεν έχουν καλέ προθέσει και μια μικρή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα μα εξι... θα μας... Θα μας σιγουρέψει ότι όταν θα πάει να διδάξει το μάθημα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα μεταφέρει τι απόψει της επιστήμης και θα βοηθήσει ουσιαστικά τα παιδιά ή θα μεταφέρει τα δικά του κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψει. Η γνώμη μου είναι ότι ψυχολόγοι πρέπει να το διδάσκω. Οι ψυχολόγοι εξειδικευμένοι, δηλαδή οι οποίοι έχουν εξειδίκευση σε θέματα εφηβεία και σε θέματα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ε, Υπάρχει διστακτικότητα εκ μέρου του Υπουργείου Παιδεία τη Ελλάδο, επειδή ακριβώ υπάρχουν τα κομματικά συμφέροντα, εκλογέ, η εκκλησία βοηθά προφανώ έναν κόμμα στι εκλογέ κ.ο.κ. Αλλά το οποίο είναι έτσι εξαιρετικά φοβιστικό. Είναι ότι ακόμη και όταν υπήρχε κυβέρνηση Αριστερά. αριστερή, πάλι δεν τόλμησε να το κάνει. Δηλαδή, <laughs> ε, μιλούμε για μια. Κάτι δεδομένο που απλά είναι. Όχι, μιλούμε για μια διαφθορά ναι. των πολιτικών. Ναι. Προστατεύ Όμως... Προστατεύουν <laughs> την καρέκλα του και την εξουσία του, προκειμένου να, να πάρουν ε, ρωμαλές αποφάσεις, Εγώ αν ήμουν. Υπουργό Παιδεία ή αν ήμουν πρωθυπουργό τη Ελλάδο, που ούτε θέλω να είμαι, ούτε πρόκειται, θα έπαιρνα μια πολλά έτσι θαραλέα απόφαση να εισάγω τη σεξουαλική διαπαιδαγωγή στα σχολεία από ψυχολόγου εξειδικευμένου, και α μην έβγαινα στι επόμενε εκλογέ. Και α με μισούσε ο κόσμο όλο, και α σε κάμουν διαδηλώσει. Αλλά όσο το θέμα. Θέμαστε, είναι ότι είναι θέκλε, όπω έκανα αυτό ε, το Το θέμα με την Ελλάδα είναι πολλά, πολλά Δηλαδή. Μου θέλω να πω. Λέξεις, Ανδρέα μου, λέξεις, στην Ελλάδα έχει εξαιρετικού ακτιβιστέ στο queer community. Εξαιρετικού ακτιβιστέ. Μονάδε, προσωπικότητε, ανθρώπου οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ένα που τούτο είναι ο Πέτρο που είναι εκπαιδευτικό στο πολύχρωμο σχολείο και κάνει φοβερή δουλειά και στα social media, και στην τηλεόραση κλπ. Υπάρχουν εξαιρετικέ μονάδε στην Ελλάδα, πολλά πιο εξελικμένοι από εμά. Το θέμα yeah. είναι όμω ότι φαίνεται ότι το παλαιοκομματικό του σύστημα είναι πολύ πιο ισχυρό από το δικό μα. Και γι' αυτό στην Κύπρο πιο νωρί ψηφίζονται καινοτόμε νομοθεσίε, που στην Ελλάδα δεν ψηφίζονται. Mm -hmm. Και είναι τραγικό, γιατί η γνώμη μου είναι ότι η, 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 η ελλαδική κοινωνία στα αστικά κέντρα τουλάχιστον είναι κάποια χρόνια μπροστά από την κυπριακή κοινωνία στα αστικά κέντρα. Δηλαδή, yeah. η κοινωνία εξελίσσεται έτσι, οι πολιτικοί τραβούν του πίσω. Η γνώμη yeah, yeah. μου. Τι όμω θέλω να πω πριν είναι ότι ας πούμε, με την προηγούμενη κυβέρνηση ο Φίλιπ που θέλει να βάλει ένα μάθημα την κοινωνιολογία στα social media και στην τηλεόραση, αλλά όταν να γίνουμε κομμουνιστέ, ξέρω εγώ. Ναι, ό, ναι, Άρα να... δεν ναι. περιμένουμε από του ανθρώπου να κάνουν κάτι. Εντάξει, είναι πολλά μεγάλη συζήτηση τώρα. και <σήξε> <σήξε> ο όχλο του διαδικτύου, τα trolls, το ποια είναι η πραγματική εικόνα του κόσμου, τι παρουσιάζεται σε μια μικρή μερίδα η οποία. Ε, κακαρίζουν πολλά στα social media και κυρίως στο Twitter υπάρχει μεγάλη συζήτηση για οργανωμένες αντιδράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από διάφορου αλόμπι, mm -hmm. δηλαδή το πιο έτσι, ξεκάθαρο, η πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο κόσμος του Twitter δεν είναι, δεν είναι ρεαλιστικός είναι το τι έλεγαν τα polls του Twitter για την τελευταία εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα δεν είναι το τι έγινε στο τέλος mm -hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε <Ρι... ότι ο μέσος Έλληνας δεν είναι στο Twitter. Σίγουρα είναι στο Twitter. Ούτε ο μέσος Κυπρέο. Δεν φτιάνει πολλά τοξικών το Twitter. Εσείς πώς το βρίσκετε, ε? Και το Κυπριακό νιώθει ελληνικό. Πολλά όμως, ε. Αν μιλάει πράγμα, θα σας δείξω. Oh, yeah, yeah, yeah. Εγώ στο Twitter, όσο ε, ε, μου αρέσει και κάνω τον mute, <σίλmate> ούτε, ούτε κάνω blog για να μην Θεωρώ ότι πολύ ρόλο ο αν είχε γίνει και στο... Ναι, ρε, στε, στε... Αν αντιδράς τα αρνητικά κοινά που συνευριάζουν, θα σου δείχνει συγκεκριμένα. Ενώ αν τα αφήνεις Ένα Ένα άλλο πράγμα παράσουμε... που θέλω να πω. Εάν το κυπριακό Twitter εκφράζει μια απόψη ναι. θα πέσουν ναι, να, ναι. ναι, ναι. ναι. να σε φάσει. Νόμως. Οι επαγγελματίε του να σε φάσει όμω. Ειδικά στι εκλογέ, ότι οι Όχι, εγώ μιλώ για οποιαδήποτε άποψη. Η διαφορά μα, κυρία Θεκλά, ότι. Εν... Η... Θέκλα, η... Συγγνώμη, η <laughs> Είναι η αν έναν δέντρο πέσει μόνο στο δάσο να τα ακούσει κανένα. Έχουμε διαφορετικό Twitter. Έχουμε διαφορετικό Twitter. Anyway, νομίζω να το πούμε. Παρακολουθώ σα πάντω, κάμουν σα φόλου στο Twitter. Με κάμα σε σέα. Τι έκανα σε αρτί. Αρτί το Twitter για μου. Εγώ έχω Twitter που το Μάρτιν του 2010, σε παρακαλώ. Εγώ έκανα πέρσι άλλο. Δεν μπορεί να το Πάντω, εγώ συνειδητά στο Twitter δεν εκφράζω απόψει. Συνειδητά, γιατί δεν έχω καμία διάθεση να μπαίνω σε συζητήσει αντιεξόδε με. Προσπάθησα το προχτέ εγώ να κάνω διάλογο με ένα φίλο. Πραγματικά ήταν η κοινωνία αν υπήρχε και το εντάξει σταμάτησε. Δηλαδή είναι που εντοξικό. Έχει εξαιρετικούς άνθρωπους που πάλεμε στο Twitter. Μπορείς να μιλήσεις. Δηλαδή έχεις μια άποψη και πας να την πεις και μπορεί να την πεις και με με το reservation, σου να πει, κατά τη γνώμη μου, ίσω το πράγμα θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Όλοι να σε φάσουν, να σε ονοματίσουν. Οπότε, εγώ βάζω το σκύλο μου στο Twitter. Ναι, αλλά Ένα αφαιρεθούν οι εκατόφυλλε να σε φάσουν. Θέλει να μα πει κάποια θέκλα που σε βρίσκουμε, σε ποια σημεία του συμπαντό. Ε, κατοικώ, κατοικω, κατοικοεδρεύω στο oh, YouTube. Κυριολεκτικά. στο <σίλει> 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 YouTube. Στο YouTube α, ναι. α, κυριολεκτικά κατοικώ στο καλό χωριό Νορινή, στα Αρκαόρη. Οκ, είναι ένα Είναι ένα, χωριό μετά την Κλήρου. Έχω τρία πεύκα με <σίλει> στην αυλή μου. Τσι, να είμαστε να ξέρω έξω από την Μάνη. Για να καταλάβεις, έχω τρία πεύκα με στην αυλή μου και διάφορα ποροφόρα που φύτεψα εγώ. Μένω σε ένα σπίτι αρχαίων αναπαλλαγμένων 140 χρονών με πλήθυνου τείχους πέτρινα πατώματα στην οροφή, καλάμια, κεραμίδια κλπ. Εγώ και ο σκύλο και ζούμε πολύ ευτυχισμένοι. <laughs> Αλλά με... κατοικοεδρεύω στο YouTube. Το YouTube είναι ο αγαπημένο μου χώρο. και μόνο το μικρό μου όνομα να γράψει κάποιο στο YouTube μπορεί να βρει το κανάλι μου, που ανεβάζω καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Είσαι σε έναν εκπληκτικό podcast με φοβερόν ήχο να κάνει πολύ εντύπωση. <laughs> Αν έχω και podcast! <laughs> <Yeah>. <laughs> Είναι διαφορετικό που καλέσαμε στο podcast. Ε, Πώ σου φάνηκε η χίγη για να ντρώει να πεθάνει, Πώ ήταν χίγη για να να πεθάνει. Αλλά χίγη για να ντρώει να ζει. Άρεσε μου, άρεσε μου, άρεσε μου. άλλη φορά να σε φέρουμε με ένα juicy επεισόδιο. Να με φέρετε να λέμε να μπελάρε. Ναι, 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 να πούμε μπελάρες, να πούμε αστεία να μιλήσω και mm. προσωπικές μου εμπειρίες. Οκ, okay, οκ. Okay. Ε, Αυτά τα μισό δύο φιλές και φίλοι. Θες να κάνεις και εσύ το, το κλείσμα σου. Αυτή ήταν η συνομιλία μας με τον Ανδρέα και τον Τόμιν, η Χρυσόστομον. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι χρήσιμη και για εσάς και να την απολαύσετε όσοι αρέσκεστε στην Κυπριακή Διάλεκτο. Είχε απόψε. πολύ γίνει <laughs> <laughs> απόψε. Πάρα πολύ. Για πορεία στρίξτε μας να σας εξηγήσουμε τις λέξεις. <laughs> ε, αυτά είναι το επεισόδιο παιδιά ε, να μας ακολουθείτε σε όλα τα μήκη και πλάτη των social media όσοι μα ακολουθείτε μάλλον ακολουθείτε την θέκλα, να την ακούσετε είναι εκπληκτική, να μπείτε στο youtube να την στηρίξετε. Αυτά είναι το επεισόδιο Γεια χαρά Αυτά είναι το επεισόδιο, γεια χαρά